Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Μαζί μας η κυρία Άννα Δαλώση, είναι πρόεδρος της οργάνωσης SEAL CYPRUS για ένα σχέδιο που λέγεται DARE για τον σχεδιασμό καριέρας και εργαστηρίων επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους και νέες. Η έναρξη θα γίνει τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στο σπίτι της Ευρώπης. Η κυρία Δαλώση είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φινικαρίδη. Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι αυτό το έργο DARE? Το έργο DARE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενστάιν μέσα από τις χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας και το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων. Και έρχεται σαν συμπληρωματική δράση σε δράσεις ήδη υπάρχουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε άνεργους νέους οι οποίοι δεν βρίσκονται προφανώς ούτε στην εργασία, αλλά ούτε και σε εκπαίδευση, ούτε σε κατάρτιση. Δηλαδή στους νέους που πραγματικά δεν κάνουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε νέους, έχουμε κάποιο ηλικιακό όριο. Ναι. Βεβαίως, από 15 μέχρι τα γενέθλια των 30. Μάλιστα. Και με ποιο ακριβώς τρόπο μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι νέοι? Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, του DARE, θα διοργανωθούν εργαστήρια σχεδιασμού καριέρας, όπως είπατε, εργαστήρια για την επιχειρηματικότητα και επίσης υπάρχει και πρόβλεψη για αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης με ένα πρωτοποριακό τρόπο που λέγεται open badges. Ναι. Δηλαδή ψηφιακό πορτφόλιο που αποδεικνύει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των νέων. Άρα θα βοηθηθούν αυτοί οι νέοι παρακολουθώντας κάποια σεμινάρια, κάποια εργαστήρια, πώς θα γίνει αυτό? Ακριβώς. Θα είναι εργαστήρια που θα διοργανωθούν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και θα απευθύνονται και σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Με βάση αυτούς τους δύο γνώμονες, το σχεδιασμό της καριέρας και το σχεδιασμό της επιχείρησης. Ναι. Και ποιος μπορεί να αποταθεί? Οποιοδήποτε νέος. Το έργο βρίσκεται στην αρχή του. Η επίσημη έναρξη γίνεται τη Δευτέρα, όπως είπατε. Οπότε, μέσα στους προσεχείς μήνες θα υπάρξουν ανακοινώσεις στον τύπο, θα προβληθεί το έργο και θα προβληθούν οι τόποι, οι ώρες κλπ. Που μπορεί κάποιος να συμμετέχει. Ναι. Για την ώρα, εκείνο που μπορούν να κάνουν οι νέοι είναι αφενός να παρακολουθούν τις εξελίξεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή την ιστοσελίδα μας. Και επίσης θα μπορούσαν να έρθουν τη Δευτέρα στο εναρκτήριο συνέδριο, το οποίο δεν απευθύνεται μόνο σε νέους, αλλά και σε όσους εργάζονται με νέους, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε σύμβουλοι προσανατολισμού, κοινωνική λειτουργή κλπ. Στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη λεωφόρο Λόρδου Βίρονα. Ναι. Και θα ακολουθήσουν, για πόσους μήνες θα πάρει αυτό? Θα ακολουθήσουν, όπως είπατε, και άλλα εργαστήρια, σεμινάρια? Το έργο ολόκληρο θα διαρκέσει 3 χρόνια. Τρία χρόνια. Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν γύρω στον 1,5 χρόνο. Ναι. Συνολικά όλα όσα θα γίνουν στην Κύπρο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να αποταθεί? Όχι. Όταν θα περάσει από αυτό το σεμινάριο, πώς μπορεί να βοηθηθεί είτε για να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή για να αποταθεί σε κάποια εργασία? Θα υπάρχει κάποια βοήθεια από το ίδιο το πρόγραμμα? Βεβαίως, στο τέλος των εργαστηρίων, τα οποία εργαστήρια θα διαρκέσουν λίγες μέρες, στο τέλος των εργαστηρίων θα υπάρχουν κάποιες ώρες που θα έχει τη δυνατότητα ο νέος να παρακολουθήσει κάποιο mentoring με ανθρώπους έμπειρους στον τομέα και έτσι θα βοηθηθεί επιπρόσθετα με κάποιες ενέργειες που θα κάνει ο οργανισμός μας να προωθηθεί στην απασχόληση. Ναι. Και θα διασυνδέσουμε εμείς τους νέους με την απασχόληση στο βαθμό που μπορούμε. Άρα θα υπάρχει μια βοήθεια για να διασυνδεθεί με την αγορά εργασίας, πούμε έτσι. Και θα πάρει και κάποιο δίπλωμα για παρακολούθηση αυτών? Όχι μόνο δίπλωμα. Ναι. Υπάρχει επιπλέον πρόβλεψη για αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτήσει οι νέοι μέσα από τη μη τυπική μάθηση, δηλαδή μέσα από τα κανάλια μάθησης που δεν είναι επίσημα, τα κανάλια που είναι εκτός σχολείου και πανεπιστημίου. Και θα μπορεί ο νέος να έχει ένα πορτφόλιο με δικά του badges που αποδεικνύουν ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες. Αυτό το πορτφόλιο είναι ψηφιακό και ακολουθεί το νέο στη διάρκεια της ζωής του και μπορεί να το μεταφέρει και να αποδεικνύει τα προσόντα του είτε στον τομέα της εκπαίδευσης είτε στον τομέα της απασχόλησης. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έχουμε Δευτέρα έναρξη και όσοι ενδιαφέρονται είτε να έρθουν εκεί είτε και να παρακολουθούν και για τα υπόλοιπα σεμινάρια. Μία σημείωση μόνο, λόγω του ότι το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο χώρος της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Κύπρο, υπάρχει έλεγχος στο χώρο, έλεγχος ασφαλείας, οπότε όσοι προσέλθουν θα πρέπει να έχουν μαζί ταυτότητα ή διαβατήριο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε.